τις πιο σκληρές και επικίνδυνες συνθήκες κατάσβεσης, έρευνας και διάσωσης σε φλεγόμενο κτίριο, αναπαριστά ο εξομοιωτής της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Έχει προηγηθεί η θεωρητική εκπαίδευση στις σύγχρονες μορφές κατάσβεσης, πώς μπορούν με ασφάλεια, γρήγορα και αποτελεσματικά να σβήνουν μια φωτιά. Αυτό θα κληθούν να το εφαρμόσουν εδώ. Που προσομοιάζει σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό με μια επέμβαση σε μια πυρκαγιά, πιθανότατα ας πούμε σε ένα διαμέρισμα, σε μια αποθήκη. Το όχημα Fire Dragon βρίσκεται από σήμερα στην Κρήτη και για ένα μήνα με στόχο την επανεκπαίδευση του προσωπικού των πυροσβεστικών υπηρεσιών του Ηρακλείου. Πυροσβέστες αναζεύγοι εισέρχονται μέσα στο χώρο της άσκησης ακολουθώντας τις οδηγίες του χειριστή, του εξομοιωτή αλλά και του εκπαιδευτή. Όλα ελέγχονται από ένα control room στο οποίο υπάρχει εκπαιδευτής και επικοινωνεί συνέχεια με εκπαιδευτή που είναι εντός του χώρου μαζί με τους πυροσβέστες, μαζί με αναπνευστική συσκευή και μέσα ατομικής προστασίας δηλαδή. Μαζί με τους πυροσβέστες σε περίπτωση που υπάρξει κάποια ανάγκη να είναι παρόν και κάποιος εκπαιδευτής πιστοποιημένος, ο οποίος ελέγχει το σενάριο μέσω ενός τηλεκοντρόλ, το οποίο ελέγχει όλες τις εστίες και τις καπνογεννήτριες. Έρχονται αντιμέτωποι με εστίες φωτιάς, πυκνό καπνό και υψηλές θερμοκρασίες. Ανεβαίνουν από την κορφή μαζί με αναπνευστικές συσκευές σε θερμοκρασίες πραγματικής πυρκαγιάς που έχουν αναπτυχθεί κάτω από 300-500 βαθμούς στην οροφή του κοντέινερ, σε ένα χώρο γεμάτο από καπνό, και επιχειρούν με μια διπλή προσπάθεια κατάσβεση και διάσωση ταυτόχρονα. Η δυσκολία του σεναρίου πολλαπλασιάζεται όταν οι πυροσβέστες καλούνται από τους εκπαιδευτές να εντοπίσουν θύματα μέσα στο φλεγόμενο κτίριο. Οι πυροσβέστες να εξοικειωθούν με συνθήκες υψηλής θερμοκρασίας, χαμηλής ορατότητας, να κληθούν να πάρουν κάποιες αποφάσεις μέσα για τα προβλήματα που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν, τεχνικές έρευνας και διάσωσης, γιατί πάντα βάζουμε μέσα και ένα ομοίωμα μωρού, μια κούκλα δηλαδή, που θα πρέπει να τη διασώσουν και να τη βγάλουν σε ασφαλές περιβάλλον, να εξοικειωθούν με τον ατομικό τους εξοπλισμό και να εξοικειωθούν με τους τρόπους επικοινωνίας με το ζευγάρι τους μέσα σε αυτές τις συνθήκες υψηλής έντασης. 140 πυροσβέστες από τις υπηρεσίες του Ηρακλείου θα βρεθούν αντιμέτωποι με τις συνθήκες μέσα στον εξομοιωτή Fire Dragon. Ο εξομοιωτής ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα στα εκτός αντιπυρικής περίοδου διαστήματα με στόχο τη βελτίωση της κατάρτισης των πυροσβεστών και την ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας.